Σήμερα θα συνδεθούμε, πρεμιέρα ζωντανών συνδέσεων και μάλιστα θα συνομιλήσουμε και με έναν Έλληνα της περιοχής. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, πρόεδρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας. Να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα και από μένα, από Βουδαπέστη, πολλά φιλιά στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι όμορφος προορισμός η αλήθεια είναι, ακόμα και αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή είναι η Βουδαπέστη. Δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλο άνεμο αυτή τη στιγμή και δεν θα σας ακούω πάρα πολύ καλά. Αλλά ο καιρός ανοίγει σιγά σιγά και εδώ. Ναι. Πίσω μου βρίσκεται η πλατεία Ηρώων με τα γράμματα των προσωπικότητων, μεγάλων προσωπικότητων των Ούγγρων της Ουγγρικής Ιστορίας, ηγεμόνων και βασιλιάδων. Ναι. Μπορείτε να δείτε και πίσω μου δεξιά το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και όπως γυρίζει η κάμερα, από πίσω η οδός Αντράσι, η Σανζελιζέ της Βουδαπέστης, αν έξω να φαίνεται. Εν τω μεταξύ, δεν βλέπω πολύ κόσμο τώρα, τυχαίο το γεγονός. Πολύ κρύο, πολύ κρύο τώρα. Πολύ κρύο. Είχαμε, σας λέω, ότι και βροχόπτωση και αέρα μεγάλο. Βροχόπτωση, ισχυρή, τώρα άνεμη. Δεν είναι η πανδημία που κρατά τους ανθρώπους εκεί μέσα, είναι ο καιρός. Όχι καθόλου. Ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι. Έχουμε και τουρίστες σιγά σιγά έρχονται στη Βουδαπέστη, που είναι μεγάλος προορισμός των τουριστών. Γιατί είναι κοντά με την Πράγα και με τη Βιέννη, κάνουν το τρίγωνο. Σωστά. Οι τουρίστες. Οπότε είναι, και μετά πέστε, είναι μια πανέμορφη πόλη με καταπληκτικά αξιοθέατα. Πίσω μου το Μουσείο Καλών, μπορείτε να το αντεκτήσετε. Αυτά. Με την πανδημία, με τον κορονοϊό, πώς κινούν τα πράγματα, η καθημερινότητα, τα μέτρα, για πείτε μας. Τα μέτρα είναι λίγο πιο χαλαρά από την Ελλάδα. Ναι. Υποχρεωτικές μάσκες σε εσωτερικούς χώρους. Βέβαια, οι συναυλίες, τα θέατρα δουλεύουν, τα γήπεδα είναι ανοιχτά, πηγαίνει ο κόσμος κανονικά με μάσκες, βέβαια. Φοράνε μάσκες, απλή μάσκα, όχι διπλή. Πάντως, κύριε Χριστοδούλου, τα κρούσματα είναι και τα κρούσματα σε ένα καλό επίπεδο. Τι εικόνα έχετε και από τους Έλληνες της περιοχής, πώς ακριβώς έχουν διαχειριστεί το κομμάτι της πανδημίας? Κρούσματα βέβαια και εμβολιασμοί. Με τους εμβολιασμούς, πώς θα πάτε, το ποσοστό? Το ποσοστό είναι σχεδόν 70%. Πάμε εκεί. Με τρεις φορές εμβολιασμένοι είναι περίπου 35% των πληθυσμών. Και χθες είχαμε 8.000 λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Η ελληνική κοινότητα δυναμική. Δυναμική, παντού είναι παρόν. Γιορτάζουμε τις γιορτές μας. Είμαστε περίπου στην Ουγγαρία, περίπου 5.000 ψυχές Ελλήνων και είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι, Ελλάδα, διακοπές. Το καλοκαίρι πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστοδούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεσή μας. Με το καλό να τα ξαναπούμε, συνηθίζω να το λέω. Έχει και κρύο εκεί, να σας αποδεσμεύσουμε. Να είστε καλά. Όλοι να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όμορφη σύνδεση, λοιπόν, εικόνα και ήχο στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη.